Πολύ ωραία ενέργεια, σκάβει την μπάλα, βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, το πλασέ όμως δεν είναι καλό. Έξοδος φυσικά το Αποστολίδη και πάλι εδώ από μια διαφορετική οπτική γωνία, στο δεύτερο δοκάρι και πλάγια, την αλήθεια. Έξοδος από τον Αποστολίδη, ο οποίος ζητάει από τους συμπαίκτες μας και με το δεξί προσπάθησε να στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία. Εδώ κουσκουνά στην κεφαλιά, μπάλα απομακρύνεται προς στιγμή, στρώνεται στο Σαρακατσάνο που δεν έχει ισορροπία, αυτή είναι η αλήθεια. Προσπάθησε όμως να πάρει καλή θέση εδώ, πέφτοντας. Στέλνει την μπάλα προς τη δεξιά γωνία. Έπεσε καλού κακού ο Αποστολίδης. Θα ξαναδούμε από εδώ τη φάση πιο καθαρή. Εδώ με το σώμα έδιωξε ο Τζιόρας. Μπάλα στρώθηκε στο Σαρακατσάνο, ο οποίος δεν είχε καλή. Κοιτάξτε τον Βαλεριάνο. Υποπίεση στέλνει την μπάλα. Τσιμπάει την μπάλα ο Τζιόρας και στη συνέχεια χάνεται και από τον τερματοφύλακα. Όχι. Κάνει βουτιά. Φαίνεται ότι απλώνει το δεξί πόδι. Αλλά δεν υπάρχει επαφή. Αλλά παίρνει ύψος κεφαλιά και διώχνουμε τα πόδια από τον τερματοφύλακας. Ο Αποστολίδης, ο οποίος ήταν λίγο μακριά από να βάλει τα χέρια του, με τα πόδια είναι η τελευταία του επιλογή και καλή επιλογή. Φάνηκε εδώ, Ναβάρο, τσαντσάρεται, πέφτει κάτω. Τον γονέα το μαρκάρι και συνέχεια που χάσει την παραδιά. Από εδώ, από μια διαφορετική γωνία, η απάντηση από τον Λαμπάκη. Μπάλα δεξιά, δεν είναι offside ο Φαρινόλα. Παράλλη σέντρα, παραλίγο. Ο Κονέτο σου γκολ. 0-1. Κόντρα στη ροή του αγώνα και στον έλεγχο από όλους. Ένα κουβάρι παίκτες και πάντως της ομάδας του Απόλλωνα Σμύρνης. Με τον Φατιόν και αφού η μπάλα κοντράρει και αλλάζει ενδεχομένως θα ξεγελάει τον Αποστολίδη στο 60, στο 74 ο Απόλλωνας παίρνει προβάδισμα και πάλι εδώ το γέμισμα η μπάλα από την κεφαλιά δεν υπάρχει offside ο Φαρινόλα τουλάχιστον δεν ήταν offside από κοντά ο Κονέ δεν μπορεί και έρχεται με αυτόν τον τρόπο και με εξοδετερωμένο τον Αποστολίδη και πάλι η κεφαλιά από τον Σαρακατσάνο, η μπάλα πάει στον Φαρινόλα. Φαρινόλα παράλληλα, Κονέ. Και έρχεται με το αριστερό αυτό και με κόντρα από τον αντίπαλό του ο Φατιόν να σημειώσει το 0-1. Από την άλλη πλευρά τώρα, πλάγιο για τα Τρίκαλα. Λί, μπάλα παίρνει φάλτσα, περνάει από όλους, από πολύ κοντά. Η μπάλα δεν περνάει στα δίχτυα. Εκπληκτική ευκαιρία για τα Τρίκαλα να φτάσουν στην ισοφάριση. Στο 90, στο 91 αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αποστολίδη να είναι κάτω. Για να ξαναδούμε εδώ τι έγινε. Δεν υπάρχει offside εδώ. Η μπάλα περνάει από όλους και κοιτάξτε τι χάνει ο Σαρακατσάνος. Ο οποίος δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μπροστά του. Φεύγει δεξιά και στο τέλος απομακρύνεται. Εδώ ο Σαρακατσάνος ανεπανάληπτο τέτα-τέτα παίρνει στον Αποστολίδη, βάζει τα πόδια του ο Ψιάνος και αποσοβεί την ισοφάριση στο 91. Κοιτάξτε, κεφάλι-κεφάλι. Ευκαιρία highlights αυτή και το Ψιάνο να δίνει τα εύσημα στον τερματοφύλακα του, ο οποίος βρίσκεται κάτω στη σύγκρουση που έγινε με τον Σαρακατσάνο. Φαρινόλα, το ζώνα που έχει προωθηθεί, σπροξίματα, τζατζαρίσματα, εκτέλεση του χρόνου, κεφαλιά στον αέρα, μπάλα έξω. Και πάλι πρωταγωνιστή ο Σαρακατσάνος, με το τελευταίο πεντάλεπτο να έχει πάρει φωτιά, με τα Τρίκαλα να προσπαθούν με κάθε τρόπο να παραβιάσουν την εστία, με δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Κόρνερ Σετζίνιο. Κεφαλιά από τον Στεφάνοβιτς. Πολλά πρόσωπα Στεφάνοβιτς προσπάθησε χαμηλά να εκπηδιάσει και έγινε πάντα την περιοχή το τελευταίο σφύριγμα από τον Παπαγυρίου. Μεγάλη νίκη. Έξαλλη πανηγυρισμένη από τον πάγκο. Παίκτες που δεν έπαιξαν τρέχουν γρήγορα μέσα να αγκαλιάσουν αυτούς. Κοιτάξτε την τελευταία φάση. Το γέμισμα, το σουτ μάλλον, η μπάλα πάνω στον Αποστολίδη.
και απομακρύνει την τελευταία στιγμή. Εδώ συρτώ, όπως να είναι το σούτ, την μπάλα βρίσκει εστία τον Αποστολίδη και συνέχεια απομακρύνεται με τον Κονέ να δίνει συγχαρητήρια στο Λαμπάκι.